τώρα αυτό που έχει βεβαίω ενδιαφέρον να, δούμε, κυρίε και κύριοι, σε ποιο βαθμό αυτή η μεταστροφή σε επίπεδο ρητορική τουλάχιστον τη Τουρκία που εκφράζεται κατά βάση από τον Ακάρ αυτό το τελευταίο 24ωρο, τον σκληρό κύριο Ακάρ, συνδέεται με του σημαντικού σταθμού που έχει μπροστά τη η Ελλάδα. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό Ναντίν Χαρδαλιά το λέω αυτό γιατί σε λίγε ημέρε η τουρκική προκλητικότητα θα βρεθεί στο επίκεντρο τη Συνόδου Κορυφή, θα θέσει το θέμα ο Έλληνα και είδαμε ήδη να διατυπώνται προειδοποιήσει από την Κομισιόν προ την Άγκυρα προσέχετε, γιατί μπορεί να έρθουν κι άλλε κυρώσει. Ακριβώ. Υπάρχουν οι προειδοποιητικέ βολέ. Ο Πρωθυπουργό έχει τέσσερι κομβικού σταθμού διπλωματικού μπροστά του. Με αρχή την επόμενη Τετάρτη, 22 Ιουνίου, που θα μεταβεί στη Ρώμη για να συναντηθεί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη, ώστε να συντονιστούν ακριβώ για τη Σύνοδο Κορυφή, όπω είπε, που είναι στι 23 με 24 Ιουνίου στι Βρυξέλλε, όπου εκεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να θέσει πιο εμφατικά πια επιτάπητο στην έξαρση τη τουρκική προκλητικότητα εναντίον τη χώρα μα και τη Δύση φυσικά ε, ταυτόχρονα, ζητώντα όπω έχει προειδεάσει από του ε, ομολόγους ομολόγου του να υπάρχει ε, μια, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα mm. των 27 τη Ευρωπαϊκή Ένωση ρητή καταδίκη αυτή τη παραβατική συμπεριφορά και των Και αυτό λέω αυτή η μικρή στροφή που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή από την Τουρκία και εκφράζεται από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνα αποτελεί και ένα τακτικό ελιγμό τη Άγκυρα για να μην φτάσει. Στη Σύνοδο Κορυφή καταχαιριασμένη. Ενδεχομένω και μένει να το δούμε, διότι έχουμε μετά και στι 28 με 30 Ιουνίου τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπου εκεί θα βρεθεί απέναντι και στο βέτο τη και το τι θα ε, κάνει δε. για φιλανδια σουηδια Και επίση φυσικά και με, την, με το ζήτημα τη προκλητικότητα τη έναντι τη Ελλάδα που θα θέσει επίση ο Πρωθυπουργό, γιατί αφορά και την Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και τέλο, στι 5 Ιουλίου ο Πρωθυπουργό θα βρεθεί στο Στρασβούργο, όπω ενημερωθήκαμε, προκειμένου να απευθύνει ο Μιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν ε, ε, πρόσκληση της Προέδρου της κυρία Ματσόλα. Σε ευχαριστούμε πολύ Ναντίν.